Ο χειμώνα που έρχεται προμηνύεται δύσκολο καθώ οι αυξήσει σε βασικά αγαθά καύσιμα και ενέργεια πρόχνουν του πολίτε στην απόγνωση. Δεν είναι όμω μόνο οι πολίτε που θα περάσουν δύσκολα το φετινό χειμώνα, καθώ πολλέ δομέ φιλοξενία ανηλίκων σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και τι ίδιε ανησυχίε. Τα παιδικά χωριά Στράκης φιλοξενούν 20 παιδιά, εκ των οποίων τα δύο είναι φοιτητέ σε άλλε πόλει τη Ελλάδα. Με την ενεργειακή κρίση αλλά και τι συνεχιζόμενε ανατιμήσει δημιουργεί δημιουργείται ανησυχία στα στελέχη τη δομή για το κατά πόσο θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στα λειτουργικά έξοδα που μεγεθύνονται όλο ένα και περισσότερο. Ο υποδιευθυντή των παιδικών χωριών Σοστράκη Γιάννη Ρεμπούτσια μίλησε στη Δέλτα Τηλεόραση για του προβληματισμού και την ανησυχία των στελεχών τη δομή. Όλη η λειτουργία των παιδικών χωριών τη Ελλάδο στηρίζεται αποκλειστικά σε χορηγίε και δωρέ. Μια χρονική στιγμή που όλα τα νοικοκυριά πιέζονται, όπως καταλαβαίνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να στηρίξουν και να βοηθήσουν μια δομή όπως η δική μας. Όπως πολύ καλά είπατε, είναι μια δύσκολη περίοδος για όλους και αντίστοιχα είναι και για μας. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο χωριό 20 παιδιά, 18 διαμένουν εδώ, δύο στηρίζονται στις σπουδέ τους σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Εύκολα μπορεί κανείς να αναλογιστεί γιατί κόστος μιλάμε. Είτε αφορά τη θέρμανση, είτε αφορά το κόστος μετακίνησης, είτε το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες σε θέρμανση χρειάζονται περίπου, αν σκεφτούμε το, τη χωρητικότητα και τους χώρους μας, 8.000 λίτρα το μήνα. Με απλά μαθηματικά μπορεί κάποιος να δει το κόστος αυτό. Τα παιδιά των παιδικών χωριών ΣΟΣ είναι ενταγμένα στην τοπική κοινωνία και όπω τα παιδιά όλων των οικογενειών. Έτσι και αυτά συμμετέχουν σε δραστηριότητε και παρακολουθούν μαθήματα σε φροντιστήρια γενική εκπαίδευση και ξένων γλωσσών. Με τον κύριο Ρεμπούτσιαν αναφέρει ότι οι ιδιοκτήτε των φροντιστηρίων αλλά και οι αθλητικοί σύλλογοι είναι στο πλάι του και όλα τα παραπάνω προσφέρονται δωρεάν, εξασφαλίζοντα έτσι ισότιμη ποιότητα ζωή με τα παιδιά τη τοπική κοινωνία. Αυτό ακριβώ είναι ο στόχο. Τα παιδιά που μεγαλώνουν εδώ να έχουν ακριβώ. Τα ίδια πράγματα και δεδομένα που έχουν και τα παιδιά στην κοινότητα. Ε, όλα τα παιδιά συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητε, είτε φροντιστήρια αγγλικών, είτε φροντιστήρια γενική εκπαίδευση, είτε αθλητικέ δραστηριότητε. Ε, και με την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε, θα ήθελα να τονίσω ότι και οι αθλητικέ δραστηριότητε και τα φροντιστήρια γενική εκπαίδευση και τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών δεν μα παίρνουν χρήματα εδώ και χρόνια και μας δίνουν την ευκαιρία να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να έχουν αυτά που χρειάζονται. Με τη σχολική χρονιά να βρίσκεται σε εξέλιξη και το χειμώνα να βρίσκεται πρώτο πυλόν, τα παιδικά χωριά σως χρειάζονται τη βοήθεια όλων μας, έτσι ώστε να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο κόστος λειτουργίας της δομής. Η κάθε βοήθεια από όπου και αν αυτή προέρχεται είναι καλοδεχούμενη, αναφέρει ο Γιάννης Τρεμπούτζιας και εξηγεί πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Κάθε βοήθεια από όπου και αν προέρχεται, πόσο μάλλον αν είναι από την οργανωσία. Ηνωμένη Πολιτεία είναι καλόδεχομενή. Από εκεί και πέρα η τοπική κοινωνία εδώ και χρόνια στηρίζει την προσπάθειά μας και πιστεύουμε ότι και σε αυτή τη χρονική συγκυρία ο κόσμος θα είναι δίπλα μας για να μας βοηθήσει. Ένας τρόπος είναι να μπορεί να επικοινωνήσει τα τηλέφωνα μας στο 2551-051-890 όπου μπορεί να ρωτήσει και να ενημερωθεί για τις ανάγκες μας ή τις τρέχουσες ανάγκες είτε τις πάγιες. Από εκεί και πέρα σε αρκετά καταστήματα της πόλης κάποιο μπορεί να βρει τους μικρούς κουμπαράδες σπιτάκι που έχουμε όπου μπορεί να βοηθήσει είτε με το ειστέρημά του είτε με το περίσεμά του στο έργο μας. Υπάρχουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί που κάποιο μπορεί να κάνει μια κατάθεση και σε κάθε περίπτωση αν επικοινωνήσει μαζί μας θα μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να μας βοηθήσει. Υπενθυμίζεται ότι τα παιδικά χωριά στο στράκι ζητούν προσωπικό για τη θέση της μητέρας. Πρόκειται για μισθωτή εργασία και όχι εθελοντική, διευκρινίζει ο υποδιευθυντής της δομής και συμπληρώνει ότι οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να μην έχουν υποχρεώσεις και να έχουν κλείσει το 38ο έτος ηλικίας τους, καθώς η εργασία για τη θέση της μητέρα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, είναι να είναι μητέρα. Να υπενθυμίσω για ακόμα μια φορά ότι το παιδικό χωριό ως έχει ανάγκη και από μητέρε Οπότε, αν υπάρχουν κυρίε που ενδιαφέρονται για αυτή τη δουλειά, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μα για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μια μητέρα ω κάνει αυτό που λέει το όνομα τη δουλειά. Ε, ζει, και μεγαλώνει τα, παιδιά 24 ώρες το 24ωρο, παίρνοντα κάποιε άδειε και ρεπό το μήνα. Είναι θέση εργασία. Το οποίο θυμίζω γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι θελοντική εργασία. Είναι θέση εργασία και είναι πολύ χρήσιμο ο ρόλο τη για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μα. Οι προποθέσει που υπάρχουν είναι να είναι πάνω από 38 χρονών και να οι υποχρεώσεις, υποχρεώσει τη έξω από το χωριό να είναι προορισμένε ώστε να μπορεί να, να περνάει το χρόνο εδώ μέσα.